με τη χάρη του Κυρίου μας να διαβάσουμε από τη σελίδα 971 Πράξεις Αποστόλων, γιώτα κεφάλαιο. Γιώτα 9. 971 Πράξεις Αποστόλων, γιώτα 9. Τη δε επαύριον, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και επλησίαζον εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώραν. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον επήλθε επ' αυτόν έκστασης. Και θεωρεί τον ουρανό ανεωγμένον. Και καταβαίνον επ' αυτόν σκεύωστη ω συνδόνα μεγάλην, το οποίο είναι το δεδεμένο από των τεσσάρων άκρων, και κατεβιβάζεται επί την γην. Εντός του οποίου υπήρχον πάντα τα τετράποδα της γης, και τα θηρία, και τα ερπετά, και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς πέτρε σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννη το Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλιν εκ Δευτέρου έγινε φωνήν προς αυτόν, όσο ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις, και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν, τι εσήμαινε το όραμα το οποίον είδεν, ιδού οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικίαν του Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλην. Και φωνάξαντες, ηρώτων αν ο Σίμων, ο ονομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διελογίζει το περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσιν. Σηκωθείς λοιπόν κατάβηθη και είπαγε με ταυτόν μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλαν αυτούς. Καταβάς δε ο Πέτρος προς τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν, ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε, τις η αιτία δια την οποίαν ήλθετε. Ιδέ είπον Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, αν ήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει εις τον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρά σου. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω εφιλοξένησε. Τη δε επαύριον ο Πέτρος με ταυτόν και την έσ των αδελφών αυτών από τη Ιώπης υπήγον με ταυτόν και την επαύριον εισήλθον εις την Κεσάριαν, ο δε Κορνήλιος περιέμενεν αυτούς, συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος στη συνάντησην αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν, λέγον, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με ταυτού εισήλθε και ευρίσκει συνηγμένους πολλούς. Και είπε προς αυτούς, σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπο Ιουδαίων να συναναστρεύεται ή να πλησιάζει εις αλλόφυλλον. Ο Θεός όμως έδειξεν εις εμέ να μη λέγω μηδένα άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Δόξα στον Κύριό μας. Ο Θεός όμως έδειξεν εις εμέ να μη λέγω μηδένα άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Πώς το έδειξε? Είδες ένα δάκτυλο από τον ουρανό και να σου λέει αυτόν να μην τον λες βέβυλο ή ακάθαρτο? Όχι, δεν είδε κάτι τέτοιο. Και όμως λέγει ο Πέτρος ότι ο Θεός μη έδειξε να μην λέγω κανέναν άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πώς του το έδειξε? Του το έδειξε παραβολικός και συμπερασματικός. Και αν στους Αποστόλους ο Θεός μιλάει συμπερασματικός, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς σε μία τέτοια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, διότι το Πνεύμα το Άγιον οδηγεί τον πιστό συμπερασματικός. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι κάποιος πρέπει να ακούσει μία φωνή από το υπερπέραν, όχι ότι αυτό δεν γίνεται κάποιες φορές, για να καταλάβει προς τα που πρέπει να κινηθεί. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο για κάθε μαθητή. Πώς θα μπορέσει να ακούσει την φωνή του Θεού? Πώς θα συνεννοηθεί με το Θεό? Με ποιο τρόπο? Εδώ λοιπόν θα δούμε
ότι ο Πέτρος και σε άλλο σημείο ο Παύλος θα πει «συμπεράναμε ότι έπρεπε να υπάγομεν εις Μακεδονία». Δεν εμφανίστηκε ένας άγγελος να τους πει «κοιτάξτε, πηγαίνετε στη Μακεδονία γιατί εκεί σας θέλω», αλλά εμφανίστηκε ένας Μακεδόνας, με στολή Μακεδόνος, και είπε «ανάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Συμπεραίναμε λοιπόν εμείς ότι ο Κύριος μας καλεί στη Μακεδονία. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός δείχνει στον Πέτρο, αλλά το δείχνει συμπερασματικός. Του δίνει μία όραση, η οποία εκ πρώτης όψεως είναι ακατανόητη. Επιμένει να του πει ότι αυτό πρέπει να κάνεις και μη το λες βέβυλο. Ο Πέτρος καταρχήν δεν βγάζει άκρη τι ακριβώς συμβαίνει. Στη συνέχεια έρχεται μία εσωτερική μαρτυρία, η οποία επιβεβαιώνει το όραμα, το οποίο όμως δεν το διερμηνεύει, μέχρι ότου τα ίδια τα γεγονότα έρχονται να διερμηνεύσουν και την εσωτερική μαρτυρία, αλλά και το όραμα. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα Διαγίου Πνεύματος που καλείται να λάβει ο άνθρωπος στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο. Πνευματική εμπειρία, εσωτερική μαρτυρία και γεγονότα. Αν ο άνθρωπος δεν μάθει να βγάζει συμπεράσματα κάνοντας αυτή τη σύνθεση, τότε θα οδηγηθεί σε αδίέξοδο. Γι' αυτό λέγει, καταλήγει ο Πέτρος, ότι ο Θεός έδειξε εις εμέ να μη λέγω άνθρωπο μηδένα, άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Άρα λοιπόν, ύψιστη κατάσταση χάριτος για κάθε μαθητή είναι να μπορεί να αντιλαμβάνεται την φωνή του Θεού και το θέλημα του Θεού Διαγίου Πνεύματος συμπερασματικός. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει λογική όχι για να την καταργήσουμε, ούτε για να την ευνοήσουμε, ούτε για να την ευνοήσουμε, αλλά ούτε και να κινούμαστε με βάση αυτήν. Μας έδωσε τη λογική για να την αγιάσουμε. Και αυτός ο αγιασμός δίδεται από τον αγιασμό του Πνεύματος. Δεν μας δίνει ο Θεός τη λογική για να τη βγάλουμε από την άκρη και να κινούμεθα παραλόγως. Μας δίνει τη λογική για να την αποθέσουμε κάτω από τη διακονία του Πνεύματος και ο Θεός Διαγίου Πνεύματος μέσα από τη λογική, με βάση συμπεράσματα και γεγονότα, να μας οδηγεί στο θέλημά Του το αγαθόν, το ευάριστον και τέλειον. Πώς μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο? Ο Θεός στον άνθρωπο μιλάει καταρχήν με το Λόγο Του, κατ' επέκταση με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Εν συνεχεία μιλάει με εσωτερική μαρτυρία. Μιλάει με το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάει όμως και με γεγονότα, μιλάει με συμβάντα και μιλάει και με παθήματα. Πολλές φορές, για να είμαστε και πιο ακριβείς και σίγουροι, ο Θεός μιλάει και μέσα από όλα αυτά συνθετικά. Καλείται λοιπόν τώρα ο άνθρωπος να μην οδηγείται ούτε παρασυρώμενος από το συναίσθημά του, ούτε μόνον από αυτά που βλέπει, ούτε μόνον από αυτά τα οποία αισθάνεται ότι συμβαίνει. Αλλά καλείται να βγάζει συμπέρασμα που τον οδηγεί ο Θεός μέσα από τα συμβάντα, από την εσωτερική μαρτυρία και από το Λόγο του Θεού. Ξεκινάει λοιπόν στο 9 εδάφιο όλη η διαδικασία, γιατί όλα ξεκινάνε από τα γόνατα. Για να μπορέσει κάποιος να είναι νοήμων εις τα πράγματα του Θεού, η αφετηρία και η εκκίνηση δίδεται μέσα από την προσευχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν ο άνθρωπος δεν ξεκινάει να γονατίζει και να δέεται και να περιμένει εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να συνοηθεί με τον Θεό. Ο Θεός θέλει, αλλά πού να τον βρει αν δεν υπάρχει ταμείο, αν δεν υπάρχουν γόνατα, αν δεν υπάρχουν προσευχές. Ο Πέτρος λοιπόν, βλέπουμε στο 9 εδάφιο, ότι ανέβει στο δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτη ώρα. Αυτό σημαίνει πως όταν ο άνθρωπος έχει ως πρώτη του επιλογή την ανάβαση στο δώμα, στο ταμείο, στην προσευχή, είναι θέμα χρόνου ο Θεός να του ανοίξει το μυαλό και να του φανερώσει πράγματα τα οποία ούτε καν είχε διανοηθεί. Ο Θεός παίρνει πράσινο φως όταν βλέπει τον άνθρωπο να γονατίζει. Όταν βλέπει άνθρωπο στα γόνατα και στην παραμονή αυτή της προσευχής, είναι θέμα χρόνου να του φανερώσει εκείνα τα οποία ουδέποτε ο άνθρωπος είχε διανοηθεί. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι «εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάμει περισσότερα όσων ζητούμε ή νοούμε». Αυτά γίνονται στην προσευχή.
Αυτά γίνονται σε αυτούς που μένουν στην προσευχή. Ανεβαίνει λοιπόν στο δώμα να προσευχηθεί. Δεν έχει κάποιο αίτημα. Δεν έπεται ότι πρέπει να έχει κάποιος κάποιο αίτημα για να προσεύχεται. Πάει να ενωθεί με τον Κύριο. Πάει σε αυτό το ραντεβού. Και είναι θέμα χρόνου εκείνος ο οποίος μπαίνει σε αυτά τα ευλογημένα ραντεβού του Κυρίου, ο Θεός να του δείξει πράγματα ανέλπιστα και αναπάντεχα. Αυτό θα συμβεί και εδώ. Και αφού λοιπόν ανέβει στο δώμα για να προσευχηθεί περί την έκτη ώρα, πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ητίμαζον επήλθε επ' αυτόν έκστασης. Τι είναι η έκσταση? Η έκσταση είναι μια ύψιστη κατάσταση χάριτος, κατά την οποία ο άνθρωπος, ο φθαρτός, ο πεπερασμένος, βγαίνει εκτός εαυτού. Βγαίνει εκτός εαυτού, εισέρχεται στη σφαίρα του Θεού. Καταργείται εκείνη την ώρα για τον άνθρωπο τον φθαρτό ο χώρο χρόνος. Δηλαδή γίνεται θεοειδής, γιατί όπως δεν υπάρχει χρόνος ούτε χώρος στον Θεό, γιατί τα περιβάλλει όλα, κάτι ανάλογο κατά χάριν γίνεται και στον φθαρτό άνθρωπο. Βγαίνει εκτός τόπου και χρόνου, μπαίνει στη σφαίρα του Θεού, όπου όλα εκεί νοούνται διαφορετικά. Εκεί όλα νοούνται όπως τα νοεί ο Θεός. Και εκεί πλέον δεν ισχύει το εδάφιο που ισχύει για όλους τους ανθρώπους εμάς, που λέει ότι όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας. Γιατί ο άνθρωπος αυτός πλέον έχει ενωθεί με τον Θεό. Έχει μπει στην παρουσία του, έχει μπει στη σφαίρα του, και τότε πλέον η βουλή του Θεού είναι βουλή ανθρώπου. Και εκεί πλέον έχουμε το τέλος των ανασφαλιών, το τέλος των αιμονών, εκεί έρχεται η ακίμαντη ειρήνη. Και ακίμαντη ειρήνη έχει ο άνθρωπος πότε? Όταν πραγματικά έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό. Σε αυτή την περίπτωση τελειώνουν οι ανασφάλειες, και παρά το γεγονός ότι το παρόν είναι εξαιρετικά μαύρο και το μέλλον προδιαγράφεται ζωφερό, εν τούτης έχει μία βεβαιότητα ο άνθρωπος, ότι τελικά κάτι θα κάνει ο Θεός, και το κάνει. Όλο όμως ξεκινάνε από τις προσευχές. Προσωπικό ταμείο, οικογενειακό θυσιαστήριο. Αν αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να ενεργήσει χάρης, δεν μπορεί να με βρει. Κατά κάποιο τρόπο με κυνηγάει και εγώ την αποφεύγω διαρκώς. Έρχεται λοιπόν ο Πέτρος σε έκσταση την ώρα που πείναγε και ξεχνάει την πείνα του. Γιατί όταν ο άνθρωπος μπαίνει στην παρουσία του Θεού και κατεβαίνει η χάρις, ο άνθρωπος ξεχνάει όλες του τις ελλείψεις. Γιατί δεν πήγε να φάει? Την ξέχασε την πείνα. Και πρέπει να πούμε κάτι, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό δι' Αγίου Πνεύματος και ενώνεται μαζί του, τότε τα προβλήματα δεν λύνονται, αλλά ξεπερνιόνται. Και αυτό συμβαίνει στη ζωή των περισσότερων από εμάς. Τα προβλήματά μας δεν λύνονται, τα αφήνει ο Θεός να υπάρχουν για να τα φέρνει υπέρ μας, για να λειτουργούν υπέρ μας. Ποτέ τα προβλήματα δεν λύνονται, πάντοτε όμως ξεπερνιόνται. Και πάντοτε ο Θεός τα αφήνει να υπάρχουν για να ξεπερνιόνται, ώστε και εμείς να κοιτάζουμε σε Αυτόν, αλλά και Εκείνος να δοξάζεται στη ζωή μας. Ο Θεός δεν δοξάζεται όταν ένα πρόβλημα λύνεται, αλλά ο Θεός δοξάζεται όταν εγώ μαθαίνω και ζω με το πρόβλημα, το ξεπερνώ χωρίς να καταραίω. Έτσι δεν είναι? Ο Παύλος θα πει ότι τα σημεία του Αποστόλου διενεργήθησαν εις εμέ και τα είδατε εσείς. Ποια είναι τα βασικότερα? Ποια είναι τα βασικότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι Απόστολος? Δεν είναι ότι έκανε θαύματα, που κι αυτό είναι, ούτε ότι ο Θεός του μιλούσε στόμα με στόμα, που κι αυτό είμαι. Αλλά έρχεται και απαριθμεί ένα κατάλογο παθημάτων για να τους πείσει ότι αυτός έχει τη χάρη του Θεού. Δεν παραβάλλει τα θαύματα, τα παθήματα. Δεν τους λέει ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι και χρησμένος από του Κυρίου, γιατί γίνεται αυτό και εκείνο και το άλλο. Αλλά λέει ότι πεντάκης υπό των Ιουδαίων έλαβον πληγάς, τέσσερα κοντά παραμία, εξεύρωτοι εμάς τους Αποστόλους ο Θεός εφανέρωσε ως καταδικασμένους εις θάνατος. Σκύβαλα πάντων, περικαθάρματα γίναμε, σκύβαλα πάντων έως τη σήμερον, έως της παρούσης και πεινόμεν οι Απόστολοι, και διψώμεν και γυμνητεύομεν. Αυτή είναι η χάρις. Η χάρις του Θεού δεν είναι η επίλυση των προβλημάτων, αλλά είναι η ανθεκτικότητα που μου δίνει να μην καταραίω και να μην καταποντίζομαι μέσα σε αυτά. Γιατί ο Θεός δεν μιλάει, ο Παύλος δεν λέει στο Θεό, «Κύριε, πεινώ και διψώ και γυμνητεύω. Ρίξε μου μια γούνα από τον ουρανό να πέσει».
να ζεσταθώ. Δείσαι μου, στείλε μου το πρώτο λαϊκό, ένα λαχείο. Εγώ το έχω πει καμιά φορά, κύριε, λέω, σε παρακαλώ, καθώς περπατάω να βρω κανένα λαχείο στον δρόμο. Κι όμως, γιατί ο Παύλος δεν ζητάει τέτοια πράγματα, αφού έχει το κινητό του Θεού? Δεν έχει το κινητό του Θεού, οπότε θέλει, τον παίρνει τηλέφωνο να του μιλήσει. Δεν εισέρχεται έως τρίτου ουρανού, δεν την έχει κάνει τη διαδρομή αυτή Παγκράτη Κολιάτσου. Μπαινοβγαίνει συνέχεια στην απέναντι όχθη. Γιατί ενώ μπαινοβγαίνει στην απέναντι όχθη και πεινάει έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και ζητώμεν και γυμνητεύομεν? Γιατί? Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί του λέει αρκεί είσαι η χάρις μου? Διότι η χάρις μου διατηρείται στη ζωή σου μέσα από τις δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί είναι αυτοί που κρατάνε τη χάρη στη ζωή σου. Αυτό, αν δεν το καταλάβει σήμερα ο μαθητής, ο ακόλουθος του Κυρίου, θα οδηγηθεί σε τρομερά αδιέξοδα. Θα νομίζει ότι επειδή έχασε τη δουλειά του, τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Θα νομίζει επειδή είναι άρρωστος, ο Θεός τον τιμώρησε. Θα νομίζει ότι επειδή ο Θεός πάει στην προσευχή και δεν του απαντάει, σημαίνει ότι έπαψε να ενδιαφέρεται για αυτόν. Και ο Απόστολος Παύλος βλέπουμε κάτι φοβερό. Μια φορά ζητάει κάτι για τον εαυτόν του και δεν το λαμβάνει. Μάλιστα, δύο φορές πιο πριν, τρεις φορές πιο πριν, είχε πάει να ζητήσει να του μιλήσει και δεν του μιλούσε. Είναι ο Απόστολος των Εθνών και δεν του μιλάει ο Θεός. Εμείς πολλές φορές, κατά τρόπον αφελή, δεν θέλω να αποθρασεί, αλλά κατά τρόπο αφελή, πάμε και παραπονιόμαστε και λέμε, μα είναι δυνατόν να μην μου μιλάει ο Θεός, αδελφέ? Τόσο καιρό προσεύχομαι και δεν μου μιλάει ο Θεός. Μα δεν έχεις καταλάβει ότι ακόμη και όταν ο Θεός δεν σου μιλάει, αυτό είναι μήνυμα Θεού? Δεν έχεις καταλάβει ότι ο Θεός μιλάει μέσα από τη σιωπή του? Είναι πολύ σημαντικό πράγμα λοιπόν να ξέρουμε να ερμηνεύουμε σωστά και τη φωνή του Θεού και τη σιωπή του Θεού και την ενέργεια του Θεού και τη φαινόμενη αδράνεια του Θεού. Ο Θεός είναι λόγος και εν αρχή το λόγος. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Θεός πάντοτε μιλάει, είτε σιωπών είτε λαλών, πάντοτε είναι ομιλών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Απλά εμείς έχουμε την αίσθηση και προσπαθούμε να βάλουμε σε ένα καλούπι το Θεό και να πούμε ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να μου μιλήσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο γιατί εγώ έτσι μόνο καταλαβαίνω. Μα ο Θεός θέλει να σε κάνει να καταλαβαίνεις και διαφορετικά. Ο Θεός θέλει να σε μάθει να σου μιλάει ακόμη και μέσα από την άψυχη δημιουργία. Μέσα και από τις ταμπέλες. Από εδώ σου λέει, δεξιά. Ή μια φορά πήγαινα από Καλαμάτα, ερχόμουν πίσω. Και βλέπω, προσευχόμουν για να θέλω στο αυτοκίνητο, ήμουνα μόνος μου και κοιτάζω στα δεξιά και μου δείχνει το Πνεύμα το Άγιο μια ταμπέλα και λέει απαγορευμένη ζώνη. Ήθελα εγώ να κάνω κάτι και το ήθελα πολύ και λέω σε παρακαλώ Κύριε, άνοιξέ μου το δρόμο, είναι από σένα, δεν είναι από σένα, και ξαφνικά εκεί την ώρα καθώς μιλούσε με ξένες γλώσσες μου στρέφει το βλέμμα στα δεξιά και μου γράφει τεράστια γράμματα restricted area, απαγορευμένη ζώνη. Ω, λέω τι πάθαμε. Άρα λοιπόν, ο Θεός μιλάει σε εκείνους τους οποίους έχουν διάθεση να ακούσουν, αλλά και να μπουν στο καλούπι του Θεού. Διότι όταν εμείς επιθυμούμε να καλουπώσουμε τον Θεό, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα ο Θεός απομακρύνεται. Γιατί? Διότι δεν θέλει να τον κατάσχουμε. Σου λέει, αυτός δεν με θέλει να είμαι ο Κύριός του, θέλει να είμαι ο δούλος του. Και αν εγώ του απαντήσω και αν εγώ τον επισκεφθώ με έναν τρόπο, θα το παρερμηνεύσει, θα νομίζω ότι η πίστη του ήταν που εμένα με ήλκησε. Θα με κατάσχει, θα με βουτήξει και θα με κάνει δούλο του. Και ο Θεός στην προσπάθειά του να μείνει ελεύθερος, με αποφεύγει. Αυτό είναι όλη, αυτή είναι όλη η ιστορία. Άσε που ο Θεός πολλές φορές μιλάει, όπως είπαμε, και μέσα από τη σιωπή του. Όταν ο Θεός σιωπά, τι σημαίνει? Θα μείνεις εκεί που είσαι και θα περιμένεις. Δεν είναι μήνυμα αυτό? Λέει λοιπόν ότι ήλθε εις αυτόν έκσταση και θεωρεί τον ουρανό ανεωγμένον. Ποιος θεωρεί τον ουρανό ανεωγμένον? Τον ουρανό τον θεωρεί ανεωγμένον εκείνος ο οποίος είναι στο δώμα προσευχόμενος. Τι σημαίνει ο ουρανός είναι ανεωγμένος? Ανεωγμένος ουρανός σημαίνει ότι τα πάντα είναι πιθανά να συμβούν. Ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο να συμβεί. Αυτό σημαίνει ανοιχτός ουρανός. Ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην επικοινωνία μεταξύ εσού και του Θεού, αλλά και ο Θεός δεν κολλείεται ποσός να ενεργήσει με έναν τρόπο θαυμαστό, με έναν τρόπο που εσύ δεν μπορείς να φανταστείς καν. Αυτό σημαίνει ανοιχτός ουρανός. Και πότε ο ουρανός είναι ανεωγμένος, πότε υπάρχει θύρα ανεωγμένη?
όταν έχεις μικράν δύναμη, δεν αρνείσαι το λόγο μου και κάνεις υπομονή. Μα εγώ προσεύχομαι τόσο καιρό. Βγάλε το ρολόι από το χέρι. Βγάλε το ρολόι από το χέρι. Το θέμα είναι να είναι ανοιχτός ο ουρανός. Αν είναι ανοιχτός ο ουρανός, είναι θέμα χρόνου ο Θεός να κάνει όχι αυτό που του ζητάς, αλλά να κάνει εκείνο το οποίο έχεις ανάγκη. Να κάνει εκείνο που σου χρειάζεται. Είδων λοιπόν τον ουρανό ανεωγμένο και καταβαίνουν επ' αυτόν σκεύωστοι ως συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήταν δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων και κατεβιβάζεται εις την γη. Πρόκειται λοιπόν να λάβει ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά αφορά τελικά ολόκληρη την οικουμένη, και από αυτό το μήνυμα πρόκειται να αλλάξει ο ρους όχι της Εκκλησίας μόνος, αλλά και της ίδιας της ιστορίας. Εδώ η Εκκλησία θα αλλάξει τελείως κατεύθυνση και μαζί με αυτήν θα αλλάξει και ο ίδιος ο κόσμος. Θα ευαγγελιστεί όλη η οικουμένη. Από ένα ακατανόητο ενύπνιο. Αυτό το ενύπνιο, καταρχήν, ο Πέτρος δεν θα μπορέσει να το ερμηνεύσει. Απέναντίας θα του δημιουργήσει πολύ μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα. Όταν όμως ο άνθρωπος αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνει, δεν τα προσπερνά επιπολέως και εξακολουθεί να διαλογίζεται για αυτά και να προσεύχεται τι ακριβώς θέλει ο Θεός, τότε ο Θεός στην ώρα που πρέπει και με τα συμβάντα τα οποία εκείνος θα επιτρέψει, θα δώσει και την ερμηνεία των ενυπνίων. Πρέπει να σας πω από προσωπική μικρή εμπειρία που έχω, ότι τα περισσότερα ενύπνια που έχω δει, δεν τα έχω καταλάβει ποτέ την επόμενη μέρα που ξύπνησα. Έχω καταλάβει μόνο ένα 5-10%. Και καθώς ο καιρός περνάει, το ενύπνιο μου το αποκαλύπτει ο Θεός, όχι ολοκληρωμένο, αλλά ένα κομμάτι του. Έχω δει ενύπνιο του 1999, το οποίο ακόμη εξελίσσεται. Είδα ενύπνιο το 2006, το οποίο ακόμη εξελίσσεται. Και από το 99 μέχρι το 2003 είχα καταλάβει ένα μέρος της ερμηνείας που με είχε αναπάψει. Το 2009 είχα καταλάβει κάτι επιπλέον και τώρα ακόμη καταλαβαίνω περισσότερα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Ή κάποια πράγματα που συνεχώς ο Θεός τα επαληθεύει. Με τη μόνη διαφορά ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται, να είναι στα γόνατα, να είναι άνθρωπος που αγαπάει την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Γιατί λέει, τι είναι τούτο το όρος εμπροστέν σου Ζωροβάβελ, παιδιάδα είναι. Απλά δεν το βλέπεις εσύ γιατί είσαι στους πρόποδες. Όταν είσαι κάτω από τα Ιμαλάια, βλέπεις τα Ιμαλάια και σου κόβεται η ανάσα. Όταν όμως αναβήσεις ύψος, τότε τα Ιμαλάια τα βλέπεις όπως τα βλέπει ο Θεός, ότι είναι παιδιάς. Αυτό όμως δεν γίνεται εξιδίας ανθρωπίνης δυνάμεως. Γι' αυτό λέει, ουδέ δια δυνάμεως, μήτε δια ισχύος. Αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, λέγει Κύριος. Λέει στο 12, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού, και έγινε φωνήν προς αυτόν, σηκωθείς πέτρε, σφάξον και φάγε. Και εδώ αρχίζουν τώρα τα δύσκολα. Τι όραμα βλέπει ο Πέτρος? Βλέπει ένα όραμα που στην πραγματικότητα τι τον κάνει? Τον καλεί, φαινομενικός τουλάχιστον, τον καλεί να αμαρτήσει. Το όραμα αυτό που βλέπει είναι ένα όραμα που τον προτρέπει να κάνει κάτι απαγορευμένο. Και αυτό δημιουργεί ένα τρομερό τραυματικό σοκ στον Πέτρο. Και του λέει ο Πέτρος του Κυρίου, μη γέννητο Κύριε. Ο Πέτρος γνωρίζει την Πεντάτευχο, γνωρίζει το Λεβιτικό, γνωρίζει τις διατάξεις του νόμου. Μη γέννητο Κύριε, διότι ουδέποτε νέφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Κύριε, τι ακριβώς μου ζητάς? Μου ζητάς να καταργήσω τη μισή Πεντάτευχο και να βγάλω στην άκρη όλο το Δευτερονόμιο και το Λεβιτικό? Τι είναι αυτά που βλέπω? Τι είναι αυτά που μου δείχνεις? Μα τι άνθρωπος είμαι εγώ? Τι μου συμβαίνει? Τι είναι αυτά που βλέπω? Του δημιουργείται έναν άνευ προηγουμένου τραυματικό σοκ. Ο Κύριος, ο οποίος είναι ο μέγας διδάσκαλος και ο μέγας παιδαγωγός, ξέρει ότι μόνο μέσα από τέτοιου είδους τραυματικά σοκ θα μπορέσει ο Πέτρος να κάνει επανεκκίνηση, να μπορέσει να αφυπνιστεί, να καταλάβει πού το πάει ο Θεός.
Και πολλές φορές ο Θεός στη ζωή μας δημιουργεί ή επιτρέπει ή φανερώνει επώδυνα συμβάντα ή τραυματικά σοκ και γεγονότα, ακριβώς για να μπορέσει να μας ξεμπλοκάρει. Πράγμα το οποίο θα το επιτύχει, αλλά στην πορεία, όχι εκείνη τη στιγμή. Ο Πέτρος λέει: «Μη γέννητο Κύριε, ουδέποτε έφαγον, ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον». Και πάλι εκ Δευτέρου έγινε φωνή προς Αυτόν. Προς Αυτόν, προς ποιον? Προς εκείνον που μένει στο ταμείο Του. Προς εκείνον που ενώ βλέπει κάτι που πραγματικά τον ταράζει και τον συγκλονίζει υπαρξιακά, δεν σηκώνεται να φύγει να πει «Δεν πάω να φάω τη φασολάδα που με περιμένει, τι είναι αυτά που βλέπω». Η πείνα προφανώς με κάνει να παραλογίζομαι. Αλλά μένει εκεί. Όταν κάποια πράγματα σου συμβαίνουν τα οποία δεν μπορείς να τα καταλάβεις ή βλέπεις πράγματα τα οποία δεν έχεις την ερμηνεία τους, μείνε εκεί. Κάτι θα γίνει, ξέρει ο Θεός. Και πάλι λοιπόν έγινε εκ Δευτέρου φωνή προς Αυτόν. Ο Θεός ξέρει ότι δεν τα παίρνουμε με τη μία. Ο Πέτρος δεν θα τα πάρει ούτε με τις τρεις. Εμείς πολλές φορές δεν τα παίρνουμε ούτε με τις 13. Μόνο και μόνο επειδή μένει στα γόνατα, είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής του Θεού. Όχι γιατί είναι αξιόπιστος κατά φύση, αλλά γιατί θέλει να μάθει την αλήθεια των πραγμάτων. Λέει στον προφήτη Ισαΐα, και αυτό είναι κάτι που αποτελεί, θα λέγαμε, ένα κλειδί της ευαισθησίας της καρδιάς του Θεού. Λέει, βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Δηλαδή, σου δείχνω πράγματα από τη μία, σου δίνω μηνύματα από το κήρυγμα από την άλλη, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου σου δίνουν πάλι βομβαρδισμό εδαφίων και μηνυμάτων. Έχεις και τα γεγονότα. Και παρόλα αυτά, ενώ σου συμβαίνουν διάφορα πράγματα από εδώ και από εκεί, βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς. Δηλαδή εσύ, ενώ ο Θεός σου μιλάει, δεν έχεις καταλάβει ότι σου μιλάει. Γιατί? Γιατί θέλεις να σου μιλήσει με έναν τρόπο πολύ ιδιωτικό. Σου λέει, εγώ έτσι θα σε καταλάβω. Θα μου δείξεις μια όραση. Θα μου δείξεις ένα ενύπνιο. Γιατί? Θα του πούμε εμείς του Θεού πώς θα μας μιλήσει? Δεν θέλουμε τελικά ο Θεός να αφαιθούμε στον Θεό και εκείνος τελικά να πλατείνει την καρδιά μας αλλά και τη διάνοιά μας, να την κάνει οξυτέρα ώστε να αντιλαμβανόμαστε τη φωνή του Θεού ακόμη και όταν περνάει ένας πουργίτη απ' έξω. Είμαι ένα παιδί μικρό. Θυμάμαι όταν ήμουνα εδώ στην Κηφισιά. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήμουνα Όχι, είμαστε στην παλιά εκκλησία. Είχα το πρωί εκραγεί με κάτι στη δουλειά μου. Και ήμουνα σε έξαλλη κατάσταση. Δεν είχα πει βέβαια ύβρις και τα λοιπά, αλλά είχα φουντώσει. Λοιπόν, έρχομαι στην εκκλησία, ήταν Τετάρτη, τότε είχαμε προσευχές. Στην παλιά εκκλησία η νεολαία έκανε προσευχές την Τετάρτη. Τώρα μιλάμε, προαμνημονεύτωνε τον 96-97. Πάω λοιπόν στην προσευχή εκεί και λέω, Κύριε, δεν είμαι καλά Κύριε. Έχω νεύρα Κύριε, έχω θυμό. Δεν είμαι καλά Κύριε μου, συγχώρεσέ με, με αγαπάς. Και έρχεται, ποιος έρχεται τώρα, εκείνη την ώρα, ο γιος του Ανδρέα του Πιπέρη, ο Παναγιωτάκης, ήταν μικρούλης τότε, και μου λέει, αδελφέ, σε αγαπάει ο Κύριος, μου λέει. Και μου βάζει το χέρι του στο κεφάλι μου. Και εκεί έσπασε η καρδιά μου. Φοβερά πράγματα. Άρα, εγώ ήθελα μια προφητεία και, γιέ μου, θα σε κάνω δούλο μου, ποιμένα, Απόστολο Αλβανίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας. Διακονίες, χαρίσματα ιαμάτων, όλα για σένα τα έχω. Εντάξει, ήταν μια κακιά στιγμή, δεν τρέχει τίποτα. Ξέρω ότι μετανόησες. Διάφορα τέτοια εγώ ήθελα να ακούσω. Έρχεται όμως ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο. Και εκείνη την ώρα πραγματικά δεν μπορεί να φανταστείτε τι έγινε μέσα μου. Έγινε πανηγύρι. Πανηγύρι, όταν σας λέω πανηγύρι, πανηγύρι. Τα ξέχασα όλα. Έγινε μέσα μου, έγινε delete. Όλα εξαφανίστηκαν. Ελευθερώθηκα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή με τον τρόπο του Θεού, αδέλφια. Όχι με τον τρόπο το δικό μας. Εμείς ξέρετε γιατί είμαστε δυστυχισμένοι στη ζωή μας. Διότι πολύ απλά η θέλησή μας έρχεται σε σύγκρουση με τα συμβάντα. Δηλαδή δεν τα αποδεχόμαστε. Και μετά κάνουμε και ασκήσεις πίστεως. Αλληλούια, δόξα, σφιξίματα. Αυτό γιατί είναι θέμα έντασης. Είναι σου λέει θα
Όχι, πρέπει να κράξω πιο πολύ για να τον πείσω. Μα δεν είναι αυτό. Η ειρήνη του Κυρίου έρχεται πότε? Όταν η θέληση του ανθρώπου δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα συμβάντα. Για να το επιτρέπει αυτό ο Θεός, σημαίνει ότι θα πρέπει να πάω σύμφωνα με αυτό το κανάλι. Ας αφήσουμε το κανάλι του Θεού. Μα αυτό, αδελφοί, γιατί να το επιτρέψει? Δεν λέει ο λόγος του «ζητείτε και θέλετε λαμβάνει» για να είναι πλήρης η χαρά σας? Ναι, ζητείτε και θέλετε λαμβάνει, όχι όμως ότι είναι προς την ιδιωτική σας απόλαυση. Έτσι δεν είναι? Λέει «ζητείτε και δεν λαμβάνετε». Γιατί? Διότι κακό ζητείτε. Το κακό ζητείτε δεν έχει να κάνει με την κακότητα του τρόπου, ότι δεν τον πλησιάζουμε έναν τρόπο που θα πιστεί, δηλαδή ηχητικός ή οτιδήποτε άλλο. Κακό ζητείτε ως προς το περιεχόμενο. Δια να δαπανίσετε, λέει, στα σιδωνά σας. Δηλαδή εσείς ζητάτε τον Θεό για να σας ξεκουράζει, όχι με την ειρήνη τη δική του, αλλά με αυτό που εσείς θεωρείτε καλό και πρέπον και αναγκαίο. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη και επειδή δεν θέλει να μας χάσει, πολύ απλά δεν κάνει αυτό που του λέμε. Με κίνδυνο βεβαίως η αγάπη του σε εμάς να είναι αναταπόδοτη, γιατί θεωρούμε ότι για να μην το κάνεις εσύ αυτό, άρα δεν νοιάζεσαι για μένα και δεν με αγαπάς. Ενώ ο Θεός ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν μιλάει, γιατί με αγαπάει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού είμαστε τώρα, το χάσα, το 13. Λέει, έγινε λοιπόν, ναι, όχι, το είπαμε αυτό. Λέει στο 14, ο δε Πέτρος είπε μη γέννητο, και αυτό το είπαμε, τι δεν είπα. Το 16 λέει εδώ, έγινε δε τούτο τρεις, και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Τρεις φορές. Η ερμηνεία όμως δεν του δίνεται. Τρεις φορές του λέει το ίδιο πράγμα. Ο Πέτρος δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν μία επαναληψιμότητα ενός συμβάντος. Γιατί συμβαίνει η επαναληψιμότητα του συμβάντος? Ενώ δεν καταλαβαίνει. Του λέει κάτι πάρα πολύ βαρύ. Του προκαλεί αυτό το εσωτερικό τραυματικό σοκ, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να τον μετακινήσει από τα δικά του οροθέσια και με αυτόν τον τρόπο να εξελιχθεί. Γιατί το ζητούμενο είναι να εξελιχθεί, να ανοίξει η διάνοιά του και η καρδιά του. Ο Θεός θέλει να τον οδηγήσει σε ύδατα κολυμβήσεως. Οι αιμονές όμως του Πέτρου και οι παρερμηνίες των γραφωμένων τον έχουν οδηγήσει πού? Σε μία στένωση η οποία τελικά εμποδίζει το Θεό κατά κάποιο τρόπο να ενεργήσει αυτά τα οποία θα ενεργήσει αύριο μεθαύριο. Γιατί θα ενεργήσει, τι θα κάνει? Θα μαζευτούν όλοι του Κορνηλίου, οι φίλοι, οι συγγενείς και οι γνωστοί, και θα πέσει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σε αυτούς. Τρεις λοιπόν έγινε τούτος και πάλι ανελήφθη το σκεύος των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν, τι σήμαινε το όραμα το οποίο είδε? Είναι σε απορία. Δεν το αφήνει να φύγει έτσι. Δεν το αφήνει ανερμήνευτο. Δεν κάνει προσπάθεια να το ερμηνεύσει. Δεν τα καταφέρνει. Αλλά δεν λέει, εντάξει αδερφέ, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, άστο να φύγει. Όχι. Ενώ ήτο εν απορία. Κάτι θέλεις να μου πεις και δεν βγάζω άκρη. Τι θέλεις να μου πεις? Τι μου συμβαίνει? Καταρχάς πες μου τι μου συμβαίνει. Τι λάσπη είναι αυτή που έχω μέσα μου? Δηλαδή να βλέπω εγώ γουρουνάκια, κατσικάκια και όλα αυτά και να θέλω να τα φάω και να μου λες εσύ, είναι δυνατόν εσύ να μου το λες αυτό? Μάλλον εγώ κάτι. Η καρδιά μου φαίνεται είναι λασπωμένη, βρώμικη και βλέπω πράγματα τα οποία δεν είναι από σένα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Είναι όμως σε απορία. Έχει ερωτηματικά. Και αδέλφια, όποιος έχει ερωτηματικά κατά Θεόν, είναι θέμα χρόνου ο Θεός να τον εκπλήξει και να κάνει μέσα του μια άνευ προηγουμένου ανακαίνιση. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι αυτά που σου δείχνει ο Θεός ή που ακούς από το Θεό ή τα συμβάντα που συμβαίνουν στη ζωή σου, μην τα αφήνεις ανερμήνευτα. Επάνω στην απορία κάτι ο Θεός θα σου πει, δεν ξέρω τι, θα σου πει αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Και θα σου το πει κάποια στιγμή, εκεί που δεν το περιμένεις. Ενώ λοιπόν ήτο εις απορία τι εσήμαινε το όραμα το οποίο είδε, ιδού οι άνθρωποι, οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες εις την οικία του Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλη. Το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί δεν βγαίνει ο άγγελος, ένας άγγελος, να του πει, κοίταξε να δεις,
τα γουρνάκια, τα κατσικάκια, τα ποντικάκια, οι κατσαριδούλες, όλες αυτές που σου λέω να τις φας, όλες αυτές, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει όλους τους εθνικούς, σημαίνει τον εκατόνταρχο, το σόι του, τους φίλους του. Γιατί δεν του τα λέει αυτά? Να του πει ότι κοίτα, είδες αυτό και να η ερμηνεία. Γιατί? Γιατί ο Θεός προσπαθεί να ακονίσει τη διάνοια του Πέτρου και να τον καταστήσει νοήμονα. Σε άλλο σημείο η Γραφή λέει «νοήσατε τούτο το οποίο σας λέω». Σε άλλο σημείο θα πει «ουδέι φύσης δεν σας διδάσκει, δεν σας κάνει να νοείτε». Σε άλλο σημείο θα πει ότι η Γραφή, ο Λόγος του Θεού είναι το λογικό άδωλο γάλα. Πρέπει να νοήσει ο άνθρωπος. «Αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας εγκρατεύεστε». Όλα εδώ γίνονται. Άρα λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να βγάζει σωστά συμπεράσματα διαγίου πνεύματος. Δεν του δίνει λοιπόν την απάντηση. Θα του τη δώσει την απάντηση πότε? Όταν θα λάβει μετά εσωτερική μαρτυρία, θα συμβεί το γεγονός και μετά θα συνθέσει το ανερμήνευτο όνειρο, το αναπάντεχο συμβάν. Θα συνδέσει την εσωτερική μαρτυρία και τότε θα βγάλει άκρη. Κοιτάξτε τι λέει. «Ενώ δε ήτο εν απορία, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί και λέει στο 18, φωνάξαντες, ηρώτων αν ο Σίμων ο επωνομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται εντάφθα». Αυτοί που ήξεραν που ο Σίμωνας ξενίζεται. Αυτοί δεν το ήξεραν, τους το είχε πει ο Κορνήλιος. Αυτός που το έμαθε? Αυτός το έμαθε γιατί το είπε ένας άγγελος. Και ο άγγελος γιατί του το είπε? Ζήτησε ο Κορνήλιος ποτέ καμία επίσκεψη αγγέλου? Όχι. Τότε ο άγγελος γιατί τον επισκέφτηκε και γιατί του το είπε? Διότι λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος αυτός ή το άνθρωπος ευσεβής, φοβούμενος των Θεών και εδέετο διαπαντός του Θεού. Διαπαντός του Θεού εδέετο τι σημαίνει? Ότι προσευχόταν ακόμη και όταν ο Θεός δεν του απαντούσε. Και επέμενε να δέεται όταν ο Θεός δεν έστελνε κανένα σημάδι από πουθενά. Γι' αυτό λέει εδέετο διαπαντός. Και έκαμνε λέει και ελεημοσύνες εις τον λαό πολλάς. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο που δέεται διαπαντός και ο Θεός επιμένει να μην του μιλάει. Και την ίδια στιγμή που δέεται διαπαντός, ενώ ο Θεός δεν του έχει μιλήσει ποτέ, φοβάται έναν Θεό που δεν του έχει μιλήσει ποτέ, σέβεται έναν Θεό που δεν του έχει μιλήσει ποτέ και σπλαχνίζεται τους ανθρώπους και τους βοηθάει, ενώ ο Θεός που προσεύχεται δεν του έχει μιλήσει ποτέ. Εμείς λέμε, εγώ σου δίνω διορία Θεέ μου, αν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν με έχεις παντρέψει, εγώ θα φύγω από την εκκλησία. Εάν δεν μου έχεις κάνει αυτό που σου ζητάω, εγώ θα φύγω και ώρα καλή στην πρίνη μου και αέρα στα πανιά μου. Αυτός όμως δέεται διαπαντός. Και τότε έρχεται ένας άγγελος και τι του λέει? Κορνήλια, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου έφτασαν στο θρόνο του Θεού. Άρα ό,τι έκανες όλον αυτό τον καιρό που δεν είχες κανένα σημάδι και ο Θεός αν και παρόν δήλωνε απόν δια της σιωπής του, δεν πήγαν στράφη. Αυτό σου λέει και σένα ο Θεός σήμερα και σε μένα και σε όλους μας. Αυτό ακριβώς λέει. Πήγε 9 η ώρα, θα μείνουμε εδώ. Ο Κύριος να ευλογεί. Αλληλούια.